Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να έρθει η εκπαιδευτικός πρώτα από το Δημοτικό Σχολείο Ελεγχείο να κάνει ένα πρόλογο και, θα, και, και τα παιδάκια μαζί να έρθουν να πούνε δύο λογάκια για τις δραστηριότητες τους. Είμαι δασκάλος από το Δημοτικό Σχολείο Ελεγχείο και μαζί με τα παιδιά της τετάρτης τάξης πραγματοποιήσαμε ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα σχετικά με τον Περιφερειακό Κόλπο και τη μόλυνσή του. Σήμερα οι αρχηγοί των ομάδων της ΕΡΜΕΒΑ θα σας παρουσιάσουν αυτά που κάνουν. Ο Κορυφιακός Κόλπος είναι μια πολύ κλειστή, ευαίσθητη θάλασσα με εξαιρετική ομορφιά και φυσικό πλούτο, η οποία ωφελείται φυσικά από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Ξεκινήσαμε την γνωριμία της θάλασσας μας από το περιβαλλοντικό κέντρο της Ακράτης. Το πρόγραμμα που παρακολουθήσαμε ήταν χωρισμένο σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος ενημερωθήκαμε από τους υπεύθυνους του προγράμματος για μια παρουσίαση για τη μόλυνση του Κορυφιακού Κόλπου και το ευαίσθητο οικοσύστημά του. Στο δεύτερο μέρος περάσαμε στη δράση. Το πεδίο ήταν η παραλία Τριωνερίου στην Ακράτα. Εκεί με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών και των υπεύθυνων του ΠΕΡ, με δημοτική προσέγγιση, παντομήμα, κατασκευές, εργασίες, ποιήματα, ανακαλύψαμε το κόσμο της θάλασσας και την βιολέτα της παραλίας που είναι ήδη προστασία. Επίσης μάθαμε ότι τα φύκια που βλέπουμε στην παραλία μετά από θαλασσοτοραχή είναι το θαλάσσιο φυτό που σημαίνει. Και ότι είναι πολύ σημαντικό για την κοσμική του ρούχου και γι' αυτό πρέπει να προσεχθεί. Στο σχολείο, μαζί με τις δασκάλες μας, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε όσες περισσότερες αιτίες μόλυνσης μπορούσαμε. Πρώτον, βιομηχανική και βιοτεχνική ρήπανση. Η σημαντικότερη πηγή ρήπανσης του Κορυφιακού Κόλπου είναι το εργοστάσιο παραγωγής αλουμινίου, το οποίο βρίσκεται στα άσπρα σπίτια Βιωτίας στη βόρεια ακτή του Κορυφιακού. Η κόκκινη λάσπη που απορρίπτεται μετά την επεξεργασία του βωξίτη στη θάλασσά μας είναι εμπλουτισμένη με ραδιενεργά στοιχεία που είναι βλαβερά και επικίνδυνα για τα ζώα, τα φυτά και τους ανθρώπους. Επίσης, τοπικές βιοτεχνίες παραγωγής ελαιολάδου και τυροκομεία ρίχνουν τα απόβλητά τους στα ποτάμια και στη θάλασσα χωρίς επεξεργασία. Δεύτερον, η υπεραλίευση και η χρήση σιδώνων φυχτιών καταστρέφουν το βυθό και ξεριζώνουν την Ποσειδονία με αποτέλεσμα την ανατροπή των ισορροπιών του οικοσυστήματος. Έτσι, τα τέσσερα είδη δελφινιών, το κοινό δελφίνι, το δονοδέλφινο, το σκαπτοδέλφινο και το ελληνοδέλφινο που βρίσκουν καταφύγιο στον Κορυφιακό Κόλπο να απειλούνται θανάσιμα λόγω ρήπανσης και έλλειψης τροφής. Τρίτον, η αστική ρήπανση, η οποία μεγαλώνει μέρα με τη μέρα λόγω της ανεξέλεκτης οικοδόμησης στα παράλια και της αύξησης του τουρισμού. Τέταρτον, ανυπαρξία μονάδων βιολογικού καθαρισμού και από τις δύο πλευρές του Κορυφιακού Κόλπου. Πέμπτον, τα διερχόμενα πλοία πετούν όλα τα σκουπίδια και τα ρήματά τους στη θάλασσά μας. Και τέλος, η αργή ανανέωση των υδάτων μια φορά το χρόνο. Συμμετείχαμε στον καθαρισμό της παραλίας του Κρακίου. Δεύτερον, διαμαρτυρηθήκαμε με την όρεξη του πλανήτη μας. Τρίτον, αρθρογραφήσαμε στην εφημερίδα του σχολείου μας. Τέταρτον, κατασκευάσαμε τους σπινάκια στο Λίδια να ανακυκλώσουμε και μη υλικά. Πέμπτον, κατασκευάσαμε στήλες αποσύντησης προσπαθώντας να δημιουργήσουμε οργανικό ύφασμα. Και τέλος, χορέψαμε και τραγουδήσουμε για τη θάλασσά μας. Εσείς όλα αυτά που μάθαμε και κάναμε, εσάς να σας φαίνονται λίγα. Όμως πιστεύουμε ότι είναι αρκετά για αρχή. Είναι αρκετά για να περάσουμε οι ίδιοι, αλλά και για να παρασύρουμε τους γονείς μας, τους φίλους μας, τους συγγενείς μας και τους υπογενούς μας. Θέλουμε να μπορούμε να απολαμβάνουμε τη θάλασσά μας, όχι μόνο εμείς, αλλά και οι επόμενες γενιές. Το πιο σημαντικό από όλα είναι η συνειδητοποίηση ότι και εμείς τα παιδιά μπορούμε με τις καθημερινές μας πράξεις να βοηθήσουμε στην προστασία του περιβάλλοντος μας. Ευχαριστούμε πολύ τη Γερμανία Πατζουνιέρη για το έργο και τη σκέψη μας που μας έμεινε τόσο την ευκαιρία να δουλέψουμε μαζί της, ανοίγοντάς μας νέους ορίζοντες. Το πιο σημαντικό από όλα είναι η συνειδητοποίηση ότι και εμείς τα παιδιά μπορούμε με τις καθημερινές μας πράξεις να βοηθήσουμε στην προστασία του περιβάλλοντος μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα ήθελα να καλέσω τώρα στο βήμα του Χρήστο Κόσμα, τον αρχηγό της ομάδας του Τράκη Τάιντερ, των εθελοντών διτών, να μας πει δύο λόγια ποια ακριβώς βλέπουν κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, των διτών, στο Λουτάκι και σε άλλες περιοχές που κάνουν τις καταδύσεις και να μας δείξει ένα σύντομο
ακούσατε. Είμαι εκπρόσωπος μέρους της εβδομάδας Λουτράκη Κάιπερς. Εδώ και δύο χρόνια έχουμε καταληφθεί στο Λουτράκη και σε άλλες περιοχές. Το τελευταίο μας εγχείρημα ήταν η Ήδρα, στην οποία ανελκύσαμε περίπου τους 5 τόνους απορριμμάτων. Έχουμε σηκώσει από το πληθόν 6.000 κιλά. Είναι ένα εγχείρημα που γίνεται πρώτη φορά παγκοσμίως, διότι δεν απλώς κάνουμε μια δουλειά, συνέχεια να καθαρίζουμε το βυθό. Δηλαδή στο λιμάνι του Λαϊκού, αυτή τη στιγμή είναι 5,5 τόνοι. Όπως θα δείτε και στο βίντεο, και άλλο ένα άλλο μια ιδιότητα που είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι ότι ανελκύουμε μέσα στα απορρίμματα κάποια σπάνια αντικείμενα. Αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους εκπαιδευτικούς, τη διευθύντρια, τους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Λεγίου και τους μαθητές για αυτή την προσπάθεια. Να και είμαι και από τους αντιδήμους της Δημοτικής Ενότητας Άσου Λεχαίρου και ο καθένας ευλογεί και τα γένια του. Μέρος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κύριο Πετρίτση, για τα βήματα Αργυρό Παπαγεωργίου, Εγκατερίνη Ελπίδα Σακελαρίου, Λεωνίδα Σαντικάη και Βασιλική Στέφη. Εκ μέρους Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ο κύριος Τσοχαντάρης εδώ. No. Και εγώ από την πλευρά μου να
δώσω συγχαρητήρια για αυτές τις δραστηριότητες, τις οποίες θεωρώ ότι είναι απαραίτητες για να μπορέσουμε να περάσουμε μηνύματα στην κοινωνία. Και πιο κατάλληλοι για να περάσουν αυτά τα μηνύματα είναι τα παιδιά. Όπως ξέρουμε, η αρχηγή στο σπίτι είναι τα παιδιά και ιδίως τα μικρά παιδιά, το δημοτικό σχολείο. Μέσα από εκεί λοιπόν μπορούμε να περάσουμε όποια μηνύματα θέλουμε. Εγώ και με μια άλλη ιδιότητα η οποία έχει ξεκινήσει και θέλω να πιστεύω ότι πολύ προσεχώς θα δραστηριοποιηθεί στην πόλη της Κορίνθου, είναι ο Ναυταθλητικός Όμιλος Κορίνθου, ο οποίος δημιουργήθηκε τώρα τελευταία και έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος. Μέσα από αυτόν λοιπόν τον Όμιλο μπορούμε να συνεργαστούμε για καλύτερα αποτελέσματα και καλύτερες θάλασσες, γιατί είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα αυτά τα παιδιά, καθώς και τους δασκάλους και τους καθηγητές για την υποκίνηση, στο Λουτράκι Drivers, οι οποίοι έχω δει φωτογραφίες που είναι από αυτή την παρουσία και έχω πάει στο έργο τους, κάνουν μια φιλότοπη και μεγάλη προσπάθεια, αλλά και στους ηθήνοντες νους αυτής της ιδέας που ανήκουν στην ΕΛΜΕΠΑ, και χαίρομαι πάρα πολύ που προσεγγίζουμε τα παιδιά, γιατί αν μας πει το παιδί μας «Μπαμπά μου πετά στο σκουπίδι σου κάτω», θα το μαζέψουμε. Αν μας πει ο περίοικος, μπορεί και να διαπληκτιστούμε μαζί του. Ένα πάλι μεγάλο μπράβο σε όλα αυτά τα παιδιά που ξεκινάμε με σταθερές βάσεις για μια καλύτερη θάλασσα, μια καλύτερη αυτή. Ναι, πραγματικά είναι μια πρωτότυπη, ίσως μοναδική έκθεση που γίνει στην Κορινθία. Η πρωτοβουλία του Δήμου Κορινθίων να διοργανώσει με την Κελμέρα μια έκθεση φωτογραφίας για την προστασία του θαλάσσιου πλούτου. Αξίζουν συγχαρητήρια πραγματικά σε όλους τους διοργανωτές. Είδαμε σε αυτή την πραγματικά πολύ σημαντική παρουσίαση τι συμβαίνει στο βυθό της θαλάσσης. Αξίζουν συγχαρητήρια όμως περισσότερο ότι δραστηριοποιήθηκαν μικρά παιδιά, τα οποία πραγματικά αυτά θα δώσουν τον τόνο και να δώσουν σε εμάς τον νου να προστατεύσουμε καλύτερα το θαλάσσιο περιβάλλον. Επί την ευκαιρία θέλω να δώσω πραγματικά τα θερμότερα συγχαρητήριά μου στο Λουτράκι Drivers, που εδώ και 2 χρόνια πραγματοποιεί εθελοντικά, χωρίς καμία επιχορήγηση από πουθενά, έναν καθαρισμό βυθού τόσο στο Λουτράκι όσο και σε άλλες περιοχές της πατρίδας μου. Πιστεύω ότι η έκθεση αυτή θα ευαισθητοποιήσει όλους τους Κορίνθιους, ώστε και εμείς οι πιο μεγάλοι να δείξουμε τον απαραίτητο σεβασμό στο θαλάσσιο περιβάλλον. Κάνε μια γύρα μαζί με τον Τζολόγια για την έκθεση.